από έξι μήνε, στελέχη τη Οικονομική Αστυνομία είχαν στη διάθεσή του τι πρώτε πληροφορίε για την έκταση που έχει πάρει απάτη με το ειδικό λογισμικό που τοποθετούν στι ταμιακέ μηχανέ καταστηματάρχε για να εμφανίζουν στο τέλο τη ημέρα λιγότερα έσοδα. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σε δύο εταιρείε που πουλούσαν ταμιακέ μηχανέ και κατέσχεσαν του σερβερ οι οποίοι εξετάζονται τώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πώ λειτουργεί το λογισμικό, Καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, ο ιδιοκτήτη τη επιχείρηση χτυπά κανονικά στην ταμιακή μηχανή τι εισπράξει από τα προϊόντα ή τι υπηρεσίε που πολλούσε. Έτσι δεν κινούσε τι υποψίε κανενό. Και οι πελάτε φεύγουν ευχαριστημένοι με την απόδειξη στο χέρι. Το βράδυ όμω όλα άλλαζαν. Το τσιπάκι έμπαινε σε λειτουργία. Έστω ότι οι εισπράξει που είχαν καταγραφεί στην ταμιακή μηχανή έφταναν τα χίλια ευρώ. Τότε με τη βοήθεια του λογισμικού, ο επιχειρηματία μπορούσε να σβήσει ένα μηδανικό. Και να κρύψει αυτομάτω 900 ευρώ. Η επιχείρηση λοιπόν εμφάνιζε έσοδα μόλι 100 ευρώ. Ο επιχειρηματία δηλαδή όχι μόνο μπορεί να βάλει στην τσέπη ένα μεγάλο ποσό μαύρου χρήματο, αλλά και το κράτο έχανε όλου του προβλεπόμενου φόρου. Αν αναλογιστεί κανεί ότι αυτό γινόταν κάθε μέρα από εκατοντάδε καταστηματάρχε και επιχειρήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ίσω μιλάμε για μία από τι μεγαλύτερε υποθέσει φοροδιαφύγη. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση καταστηματάρχη στην περιφέρεια που έχει μπει στο μικροσκόπιο τη έρευνα και φέρεται να έχει καταφέρει να αποκρύψει εισόδημα ενό εκατομμυρίου 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα των αρχών, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι η αγορά του συγκεκριμένου προγράμματο στοιχίζει περίπου 15.000 ευρώ και η τιμή αυτή ανεβαίνει σύμφωνα με τα έσοδα και το εύρο τη επιχείρηση. Πάντω, στην τελευταία υπόθεση ελέγχων που έκανε η Οικονομική Αστυνομία μαζί με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, κατασχέθηκαν 69 υπολογιστέ. Ενώ στην κατοίκον έρευνα ενό ιδιοκτήτη εταιρεία που προμηθεύει ταμιακέ μηχανέ, βρέθηκε το ποσό των 127.000 ευρώ.